Ακούτε Αβένα FM 97 και 7, την εκπομπή Άνω Κάτω. Και όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, σημερινή καλεσμένη μας είναι η κυρία Μαρία Παπαδοπούλου, η οποία είναι εδώ στο στούντιο και έτσι θα τα πούμε τώρα και ραδιοφωνικά, θα τα πούμε εντός αέρα, αφού τα είπαμε κάποια πράγματα εκτός αέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσω κι εγώ για το άθλημά μας. Εμείς ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Έχετε ένα πολύ συνηθισμένο όνομα, καθώς ονομάζεται Μαρία Παπαδοπούλου, όμως έτσι η πορεία σας και η αθλητική πορεία σας και οι διακρίσεις σας δεν είναι καθόλου συνηθισμένες, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, είμαι Μαρία Ράπτη Παπαδοπούλου στου Ναι. συζύγου μου, έτσι. Ναι, σωστά. Αλλά έχουμε κρατήσει το Παπαδοπούλου. το Παπαδοπούλου του συζύγου. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, να τα πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά. Είστε μια γυναίκα η οποία έχετε δείξει μια πάρα πολύ έντονη δράση και στον αθλητικό χώρο, καθώς έχετε διακριθεί στο καράτε. Σωστά τα λέω. Ναι. Πολύ σωστά τα λέτε. Βέβαια, στο Οκινάουα καράτε, να διευκρινίσω. Ωραία. Από ποια ηλικία ξεκινήσατε να ασχολείστε με το συγκεκριμένο άθλημα? Σχετικά σε μεγάλη ηλικία, θα έλεγα. Εγώ ξεκίνησα γύρω στα 17. Βέβαια, δεν θυμάμαι ποτέ τον εαυτό μου να απήχα από παιχνίδια, από δραστηριότητες. Ασχολήθηκα βέβαια και με τον κλασικό αθλητισμό. Έκανα μήκος και ταχύτητες. Είχα διακριθεί και εκεί. Κάποια στιγμή ασχολήθηκα και με τις πολεμικές τέχνες. Εδώ στην Αλεξάνδρεια ασχοληθήκατε. Ναι. Πώς επιλέξατε έτσι να αφιερωθείτε στο συγκεκριμένο άθλημα και να επιλέξετε να το εξελίξετε, να κάνετε κάποιο παραπάνω βήμα στο επίπεδο του πρωτοαθλητισμού πλέον? Ναι. Μάλλον είχα καλό δάσκαλο, ο οποίος με μίλησε σωστά σε αυτή την πολεμική τέχνη και έτσι κι εγώ την αγάπησα και μπόρεσα κι εγώ με τη σειρά μου να προσφέρω κάτι. Η διακρίση σας? Εντάξει, τώρα δεν... τι να θυμηθώ. Έχουν και πάρα πολλά χρόνια. Δεν έχει σημασία. Είναι κάποιες στιγμές όμως που έχουν χαραχτεί λοιπόν, στη μνήμη σας ναι. και στη ζωή σας. Εντάξει, η πιο μεγάλη μου διάκριση ήταν σε πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα που είχα κάποιες δεύτερες θέσεις και κάποιες τρίτες σε διεθνείς συναντήσεις και έχω πάει και σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα ζιουζίτσου στο ζιουζίτσου βέβαια που έγινε στο Παρίσι. Εκεί βέβαια δεν είχα κάποια διάκριση. Είμαι πολύ ευχαριστημένη με τον εαυτό μου. Να πω ότι είχα ένα πάθος και ασχολήθηκα μέχρι και τα 32 μου. Αυτό ήταν ναι, η επόμενη ναι, μου ναι, ερώτηση ναι, και με ναι, προλάβατε. ναι. Σε ποια ηλικία Ναι. αποφασίζετε να σταματήσετε? Ναι, 32 χρονών. Βέβαια, αφού είχα κάνει στα 19 μου το Στέφανο και στα 20 το Γιάννη, συνέχισα μέχρι τα 32 μου. Εντάξει, μετά δεν γινόταν και παραπάνω. Μετά ανέλαβαν τα Εντάξει. παιδιά την δική σας Βέβαια. πορεία. Αφήσατε εσείς τον πρωταρχικό ρόλο. Ναι. Ο σύζυγός σας είναι επίσης στον ίδιο χώρο, καθώς ναι. Είναι και αυτός έτσι, στο ίδιο άθλημα, έχει και αυτός πολλές διακρίσεις. Mm-hmm. Πώς γνωριστήκατε? Βασικά από μια φίλη γνωριστήκαμε. Βέβαια και ο Βασίλης ασχολήθηκε και αυτός με τον κλασικό αθλητισμό, έκανε 5 και 10 χιλιόμετρα. Και έτσι κάπως γνωριστήκαμε. Βέβαια, ήμασταν ήδη αραβωνιασμένοι όταν εγώ ξεκίνησα. Έπαιξε ρόλο ότι και εσείς και ο σύζυγός σας ήσασταν στον ίδιο χώρο για να ακολουθήσουν και οι γιοι σας, ο Στέφανος και ο Γιάννης, όπως είπατε, έτσι την ίδια πορεία. Την ίδια αθλητική πορεία. Ναι. Πήραν, ας πούμε, τα γονίδια, ήταν το ναι, ταλέντο, νομίζω ναι, ότι τους μπήκε αυτό το μικρόβιο του αθλητισμού και του πρωταθλητισμού. Και τα παιδιά συνέχισαν, βέβαια τώρα έχουν σταματήσει τον πρωταθλητισμό και διδάσκουν στο σύλλογο. Ναι, μόνο διδάσκουν. Είναι ναι, προπονητές ναι. Βέβαια κάνουν προπονήσεις και για τον εαυτό τους. Νομίζω είναι ένα μικρόβιο που δεν μπορεί να ξεφύγει κάποιος πολύ εννοείται, εύκολα. Ναι.
Λοιπόν, να πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Θα σας έχουμε ακόμα για λίγη ακόμη ώρα εδώ πέρα στο στούντιο. Και πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι από ελληνική μουσική. Μου είπατε, ακούτε? Βεβαίως ακούω. Ωραία. Η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη στα καλύτερα ντουέτα του ελληνικού πενταγράμμου, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής μας. Και πάμε να ακούσουμε ένα όμορφο κομμάτι από τον Νίκο Φέρτη και την Ατάσα Θεοδωρίδου. Ένα φίλο μου καλό θαυρό. Πάμε να το απολαύσουμε και θα έχουμε στην παρέα μας για ακόμη λίγο την κυρία Μαρία Παπαδοπούλου. Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο ειδικά σε αυτήν. Φυσικά να καλωσορίσουμε και όλους εσάς που συντονιστήκατε τώρα. Λοιπόν, είχαμε μείνει. Μας είχατε πει κάποια πράγματα για την αθλητική σας πορεία. Αποκτήσατε, όπως είπατε και εσείς, παντρευτήκατε έναν... Έτσι κάνω μια ανακεφαλαίωση για τους φίλους ακροατές που συντονίστηκαν τώρα. Παντρευτήκατε τον κύριο Βασίλη Παπαδόπουλο, ο οποίος είναι στον ίδιο αθλητικό χώρο. Έχετε δύο υπέροχα παιδιά, τον Στέφανο και τον Γιάννη, που επίσης είναι στον ίδιο αγωνιστικό χώρο. Τελικά, ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας? Νομίζω είναι δύσκολο και η ερώτηση είναι έτσι δύσκολη, αν μπορεί να τη διατυπώσει κάποιος, γιατί η απάντηση δεν υφίσταται πολλές φορές. Είναι μυστικό τελικά. Είναι μυστικό, ακριβώς. Λοιπόν. Μάλλον συντονιζόμαστε και έχουμε έτσι μια καλή χημεία όλοι μαζί. Τα παιδιά ακολούθησαν έτσι την πορεία μας. Mm-hmm. Εμείς είμαστε από πίσω και τους συμπαραστεκόμαστε και τους διορθώνουμε. Και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Πώς νιώθει έτσι μια μάνα που βλέπει τους γιους της να πάλλονται, να μάχονται και να διακρίνονται? Mm-hmm. Γιατί εκτός από το αγωνιστικό κομμάτι και σαν προπονήτρια που εννοείται θαυμάζετε, γιατί έχετε περάσει και εσείς από το ίδιο άθλημα, σαν μάνα, όταν τρώει το παιδί σας χτύπημα, δεν πληγώνεται αυτό που λέμε η καρδιά, η ψυχή? Μπα, όχι, το έχω συνηθίσει μάλλον. Στις αρχές θα ήταν κάπως δύσκολο. Λοιπόν, ναι, το έχω συνηθίσει τελικά. Έχω συνηθίσει, οπότε δεν σας αγγίζει. Ας φάει και μια έτσι κλωτσιά, μια πουνιά, δεν εντάξει. Έχει γίνει και τίποτα. Θα δώσει. Αυτό το άθλημα έτσι θα είναι. Θα γίνει λίγο δίνεις πιο σκληρός. Ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, η σχολή σας πότε άνοιξε εδώ στην Αλεξάνδρεια? Λοιπόν, ο σύλλογος δημιουργήθηκε το 1984. Έχει πάρα πολλά χρόνια τώρα. Πόσο έχει? 30... Πολλά. 35. 36, πόσα χρόνια έχει. Όπως σας είχα πει, κάποιος που θα ενδιαφερθεί να έρθει στο σύλλογό μας, έχει τη δυνατότητα ο σύλλογος, οι αθλητές του να ασκούνται στο Οκινάουα καράτε, όπως σας είχα πει και πριν, στο Ζιουζίτσου, στο Παγκράτιο άθλημα, που είναι η μητέρα όλων των πολεμικών τεχνών και το στηρίζουμε, είναι εθνική μας κληρονομιά, και επίσης στο Ζιουζίτσου. Και να πω ότι οι τρεις, και στο Τζούντο βέβαια, έχουν τη δυνατότητα, επειδή το Ζιουζίτσου, το Παγκράτιο και το Τζούντο είναι ανεγνωρισμένες ομοσπονδίες, να έχουν τη δυνατότητα να διακριθούν και εφόσον διακριθούν να λάβουν τα προνόμια που τους παρέχει το κράτος για την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια. Το Σαββατοκύριακο, αν δεν κάνω λάθος, είχατε και κάποιους αγώνες. Θα θέλετε να μιλήσετε λίγο γι' αυτό, να πείτε τις διακρίσεις? Ναι. Λοιπόν, ήταν δύο Σαββατοκύριακα στη σειρά. Το πρώτο Σαββατοκύριακο που ήταν 20-21 Ιανουαρίου στο Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιωσίων. Έγιναν αγώνες στα μείον 18, μείον 21 και συν 21 ετών. Εννοείται ότι ο κάθε αθλητής αγωνίζεται στην κατηγορία του με βάση τα κιλά του και την ηλικία του. Να πούμε εδώ ότι είχαμε πάρα πολλές διακρίσεις, είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Πήραμε στο σύνολο 12 μετάλλια το πρώτο Σαββατοκύριακο. Και να σας πω ότι στο Fighting System, ο Τζουμακάρης ο Στέφανος πήρε χρυσό μετάλλιο. Ο Τζουμακάρης ο Στέφανος, που είναι μεγάλος αθλητής του συλλόγου μας, ο οποίος σπουδάζει τώρα φαρμακευτική. Ο Μωυσίδης ο Ηρακλής επίσης πήρε χρυσό. Ο Γιωβανόπουλος ο Ιωσήφ, ο οποίος πήρε χρυσό. Ο Ριγόπουλος ο Μάρκος πήρε αργυρό. Η Γκασνάκη Φρόσο αργυρό. Η Κοτσίλη η Κυριακή πήρε αργυρό.
Αυτά τα μετάλλια είναι για το fighting system. Να εξηγήσω εδώ ότι ξεκινάμε με γροθιές κλωτσιές και μετά αναγκαστικά πιανόμαστε, κάνουμε ρήψεις και παλεύουμε και στο έδαφος. Λοιπόν, στο Νεβάζα, τώρα είναι το Νεβάζα System που είναι πιανόμαστε κατευθείαν και προσπαθεί να ρίξω ένα στον άλλον και να τον ακινητοποιήσει στο έδαφος. Εκεί λοιπόν πήρε η Κυριακή Κοτσίλη χρυσό μετάλλιο, ο Κούγκας ο Αντώνης αργυρό μετάλλιο, ο Ριγόπουλος ο Λουκάς επίσης αργυρό μετάλλιο, ο Καρανάσιος ο Δημήτρης χάλκινο, ο Ριγόπουλος ο Μάρκος χάλκινο, η Αργυριάδου η Εύα τέταρτη θέση, η Γκασνάκη τέταρτη θέση και ο Τζιλόπουλος πέμπτη θέση. Εδώ να πούμε ότι συμμετείχαν 980 αθλητές από όλη την Ελλάδα, από 92 συλλόγους. Δηλαδή κάθε κατηγορία είχε 25-30 αθλητές. Ήταν μεγάλες οι κατηγορίες και πολλές κατηγορίες ήταν και 50 άτομα, 60 θα έλεγα, σε ένα υψηλό επίπεδο. Έχει ανεβεί πάρα πολύ το επίπεδο στην Ελλάδα. Τα παιδιά, να πω εδώ ότι αγωνίστηκαν βέβαια πολύ καλά και η Αρβανιτίδου η Ιωάννα, χωρίς να πάρουν διάκριση, που ήταν η πρώτη φορά. Ο Μπελιόπουλος, ο Αντώνης, ο Παπαϊμανουήλ, ο Αποστόλης, ο Κωστόπουλος, ο Γιάννης, η Παπαδοπούλου, η Δήμητρα. Να πω ότι για τα παιδιά που πήραν μετάλλιο το Μάρτιο, ο πρώτος και ο δεύτερος, 2, 3, 4, 5 Μαρτίου, έχουμε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα μείον 18 και μείον 21, που θα πάνε 7 από τους αθλητές μας στο Αμπουντάμπι, έχουν πάρει τη διάκριση αυτή. Λοιπόν, και να πω μετά ότι στην Πολωνία, 1, 2, 3 Ιουνίου, είναι το Πανευρωπαϊκό Ανδρών-Γυναικών, θα πάει ο Τζουμακάρης, που είναι ανδρών. Στο Πανευρωπαϊκό στην Ιταλία στα μείον 18, μείον 21 που θα γίνει τον Οκτώβριο και θα πάνε κάποιοι άλλοι και στα Βαλκανικά η Τρίτη ας πούμε, Τρίτη, Τέταρτη. Σαν προπονητές είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Κάναμε πολύ καλή προετοιμασία και στείλαμε τους αθλητές μας και ελπίζω να τα πάνε καλά και στο εξωτερικό. Συγχαρητήρια. Νομίζω πως οι διακρίσεις που μας είπατε ήταν πάρα πολλές και πολύ σημαντικές κιόλας και για τους αθλητές αλλά και για εσάς σαν προπονητές. Πάμε να ακούσουμε και ένα τελευταίο τραγουδάκι πριν σας αποδεσμεύσουμε και επανερχόμαστε εδώ στον Avena FM 97 και 7. FM 97 και 7 και στο avena.gr από την Κέτη Γαρμπή και τον Αντώνη Ρέμο και είχαμε μείνει με μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση εδώ με την κυρία Μαρία Παπαδοπούλου που μας έλεγε τις διακρίσεις από τον αθλητικό σύλλογο που έχουν. Όμως νομίζω πως αφήσαμε κάποιους μικρούς μας φίλους που θα έπρεπε να τους αναφέρουμε. Ναι, ναι. Αφήσαμε λοιπόν τα μείον 15 που γίνανε ακριβώς το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στην Αθήνα, λοιπόν πάλι στο Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιωσίων. Λοιπόν, είναι ο Γκασνάκης ο Γιώργος, ο οποίος πήρε δεύτερη θέση στο Νεβάζα και τρίτη θέση στο fighting, η Ορδανοπούλου Ασπαλένα τρίτη στο fighting, ο Γιωβανόπουλος ο Ιωσήφ που πήρε πρώτη θέση στο fighting, πρώτη θέση στο Νεβάζα και ο Γιωβανόπουλος ο Χρήστος που πήρε δεύτερη θέση στο fighting. Λοιπόν, αυτοί οι διακριθέντες μπορούν να πάρουν μέρος στο Βαλκανικό και Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που θα γίνει στην Αθήνα. Πάρα πολύ ωραία. Έχετε κάτι να προσθέσετε πάνω σε αυτό, κάτι άλλο να προσθέσετε? Να πω ότι έχουμε έντονη έτσι, αθλητική δραστηριότητα, αγώνες πολλούς. Και όπως σας είπα, δεν είναι μόνο το Ζιουζίτσου, είναι και το Παγκράτιο. Προσπαθούμε να στέλνουμε αθλητές. Και εντάξει, και εφόσον έχουμε πει μπορέσουν να διακριθούν, μπορούν να έχουν και κάποια, ας πούμε, μόρια που ίσως τα χρησιμοποιήσουν αργότερα. Ο αθλητισμός για σας εν τέλει τι είναι? Λοιπόν, είναι τρόπος ζωής, αν ρωτάς για μένα αποκλειστικά. Δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου ότι δεν θα γυμναστώ. Λοιπόν, είμαι 52 χρονών τώρα. Λοιπόν, καθημερινά ασκούμε. Εντάξει, δεν ασκούμε μες στο μάθημα, έχω κάποιες άλλες ώρες. Λοιπόν, και βέβαια για τα παιδιά είναι δεδομένο και διαμφισβήτη το γεγονός πως εν γέννη ο αθλητισμός είναι πολύ σημαντικός για κάθε παιδί. Γιατί τους προσφέρει μια πολύ καλή φυσική δραστηριότητα,
Τους βοηθά έτσι να έχουν μια υγιή ανάπτυξη, βελτιώνει τη σωματική και ψυχική τους υγεία, τους μαθαίνουμε αυτοάμυνα, αυξάνεται η αυτοπεποίθησή τους, κάνουν φίλους, αγωνίζονται, μαθαίνουν να κερδίζουν αλλά και να χάνουν, που αυτό θα τους βοηθήσει. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι ναι. Και για τη ζωή πολύ σημαντικό. Ξύνονται τα παιδιά και θα τους βοηθήσει και περαιτέρω, στην περαιτέρω ζωή τους, πιστεύω ότι με τη... Εδώ μαθαίνουν να αγωνίζονται και επίσης μαθαίνουν ότι όταν κάποιος αγωνίζεται, κάποια στιγμή επιβραβεύεται, κερδίζει. Ενώ αυτός που εγκαταλείπει, νομίζω... Η φυγή δεν είναι λύση και ο καλός αθλητής ξέρει και να χάνει, έτσι ναι, λένε. Ναι, έτσι πρέπει. Και έτσι πρέπει. Θα το θεωρούσατε ευχή να έχετε τσινίφες και εγγόνια που να είναι στον ίδιο χώρο, που να ακολουθήσουν την αθλητική πορεία, να διακρίνονται και να διαπρέπουν? Λοιπόν, θα το ήθελα πάρα πολύ. Βέβαια, αυτό δεν θα πει ότι θέλω να τους κάνω πρωταθλητές, γιατί ο πρωταθλητισμός, εντάξει, είναι δύσκολος. Τα έχουμε περάσει και ιδίως με τα παιδιά μου. Όχι. Και νομίζω ότι κάθε γονέας πρέπει να στέλνει το παιδί του για τους λόγους που είπα πριν. Και να μην σκέφτεται στο να γίνει πρωταθλητής. Αν προκύψει, ναι, εμείς εδώ είμαστε να τους βοηθήσουμε. Φυσικά. Δεν έχουμε πιέσει. Τα γονίδια υπάρχουν. Ποτέ κανέναν. Ωραία. Νομίζω πως είχαμε μια πάρα πολύ όμορφη κουβέντα. Χάρηκα που σας γνώρισα και προσωπικά και γνωρίσαμε και εσάς σαν άνθρωπο, γιατί πέρα από την αθλητική σας δράση, εμάς μας ενδιαφέρει να γνωρίσουμε εσάς. Και είστε ένας πολύ ποιοτικός και όμορφος άνθρωπος, που χαρά μου έτσι να σας ξαναέχω στο στούντιο για ακόμα μια ενδιαφέρουσα κουβέντα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δέσποινα, και σου εύχομαι ότι καλύτερο. Να είστε καλά. Εμείς συνεχίζουμε την εκπομπή μας, συνεχίζουμε να κάνουμε εσάς αλλά και εμάς εδώ πέρα στο στούντιο άνω κάτω. Είπαμε, η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στα καλύτερα ελληνικά ντουέτα, ακούσαμε κάποια από αυτά και θα συνεχίσουμε, πάμε να απολαύσουμε την Νατάσα Θεοδωρίδου και την Κέτη Γαρμπή σε ένα μοναδικό κομμάτι, «Επιτέλους».